Πάμε και πάλι στον Αριοπάγο, κυρίες και κύριοι, αυτή την ώρα. Μόλις βγήκε από το γραφείο του κ. Τογιάκου, ο Βαξεβάνης κάνει δηλώσεις. Έχουν κατονομαστεί, αλλά και στα δημοσιεύματα έχουν κατονομαστεί δύο επιχειρηματίες. Ο κύριος Γιάννης Λαβράνος και ο κύριος Φέλιξ Μπίτζιος, ότι σχετίζονται με όλο αυτό το σύστημα το αμαρτωλό, το οποίο κατέληξε να παρακολουθεί το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, συν άλλα άτομα τα οποία θα είτε στις επόμενες ημέρες. Κανένας δεν τους κάλεσε. Καμία ανακριτική ενέργεια δεν έγινε, καμία έφοδος δεν έγινε, καμία εξέταση ηλεκτρονικών μέσων δεν έγινε, καμιά άρση απορρίτου δεν έγινε, καμία επί της ουσίας προσπάθεια έρευνας. Αυτό γιατί συμβαίνει? Γιατί αυτό έχει επιλέξει ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος αφού έκανε ό,τι έκανε με την ΑΕΠ, και να ξεκαθαρίσω εδώ ότι δεν υπάρχει Predator ή όπως αλλιώς λέγεται και άλλο πράγμα είναι ΑΕΠ, υπάρχει ένα ενιαίο κύκλωμα παρακολούθησης, το οποίο είναι με ένα εγκληματικό κέντρο για τη δημοκρατία, με εγκληματικό εγκέφαλο τον κύριο Μητσοτάκη. Είδατε ότι δεν ήταν μόνο το Predator. Λοιπόν, παρακολουθήσαμε ένα μέρος από τις δηλώσεις που κάνει αυτή την ώρα, εξερχόμενος από το γραφείο του κυρίου Ντογιάκου, του εισαγγελέα του Αριουπάγου, ο Κώστας Βαξεβάνης, κυρίες και κύριοι.